φροντιστήριο ανέλυξη, να δούμε μια άσκηση γεωμετρίας που είχε τεθεί στις εξετάσεις Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το έτος 2011. Δίνεται, λέει, οξυγόνιος καλλινό τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά ΑΒ μικρότερη από την ΑΓ και μικρότερη από τη ΒΓ. Εγγεγραμμένο σε κύκλο ΩΡ. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε πρώτα ένα σχήμα. Έχουμε λοιπόν ένα σκαλινό οξυγόνιο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά ΑΒ μικρότερη από τις άλλες δύο και τη ΒΓ τη μεγαλύτερη από τις άλλες δύο. Θα είναι δηλαδή κάπως έτσι το σχήμα. Και αυτό το τρίγωνο, λέει, είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ΩΡ. Υπάρχει ένας κύκλος με κέντρο Ω και ακτίνα R που περνάει από τις τρεις κορυφές. Ο κύκλος αυτός έχει κέντρο το σημείο τομής των μεσοκαθέτων, παρόλο που αυτό τώρα δεν μας ενδιαφέρει. Και οι διχοτόμοι των γωνιών α, β και γ τέμνουν τον κύκλο στα σημεία δε ε και ζ αντίστοιχα. Να φτιάξουμε λοιπόν τις διχοτόμους, αυτή η αδ, η β ε και η γζ. Διχοτόμος σημαίνει βέβαια ότι η γωνία α1 και α2 είναι ίσες, η β1 εκεί και η β2 είναι ίσες, το ίδιο και η γ1 με τη γ2 είναι ίσες. Η διχοτόμος αυτή δεν περνάει από το κέντρο του κύκλου. Γενικά μπορεί να είναι κάπως έτσι το σχήμα. Θα πέρναγε από το κέντρο του κύκλου μόνο βέβαια αν το τρίγωνο αβγ ήταν και ισοσκελές. Στη συνέχεια μας λέει ότι από τα σημεία ζ και ε φέρνουμε παράλληλες προς τις αγ και αβ. Δηλαδή από το ζ θα φέρνουμε παράλληλη προς την αγ, αυτή εδώ τη ζ μη παράλληλη προς την αγ, και από το σημείο ε, δηλαδή από αυτό το σημείο, παράλληλη προς την αβ. Έτσι κάπως την ε μη παράλληλη με την αβ. Και ζητάει τώρα να αποδείξουμε ότι τα τετράπλευρα β μη όμικρον ζ και γ μη όμικρον ε είναι εγγράψιμα. Ποια είναι αυτά τα τετράπλευρα? Το β μη όμικρον ζ, δηλαδή να ενώσουμε το όμικρον και το βζ, αυτό το τετράπλευρο, καθώς και το γ νη όμικρον ε, να ενώσουμε λοιπόν το όμικρον και το ε γ με τις κορυφές, αυτό το τετράπλευρο λοιπόν, ότι είναι εγγράψιμα σε δύο κύκλους. Ωραία. Ας ασχοληθούμε πρώτα με αυτό το κίτρινο, δηλαδή το β μη όμικρον ζ. Πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό είναι εγγράψιμο. Φέρνω λοιπόν τη διαγώνιο όμικρον β και παρατηρώ ότι αυτή η γωνία εδώ στο όμικρον, που είναι επίκεντρη γωνία που βαίνει στο τόξο βζ, θα είναι διπλάσια από τη γ2. Πράγματι ξέρουμε ότι κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι διπλάσια από την αντίστοιχη, κάθε επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια από την αντίστοιχη εγγεγραμμένη που βαίνει στο ίδιο τόξο. Άρα λοιπόν η όμικρον θα είναι διπλάσια από τη γ2. Διπλάσια όμως από τη γ2 είναι όλη η γ, γιατί η γ2 είναι το μισό της γ. Και έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή εδώ στο όμικρον είναι ίση με τη γ. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με αυτή τη γωνία μη όμως. Αυτή η γωνία μη, λόγω της παραλληλίας της μη ζ που είναι παράλληλη με την αγ, είναι ίση με τη γωνία γ, ως εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και έτσι λοιπόν, και εδώ στο μη και εκεί στο όμικρον, αυτές οι δύο γωνίες είναι ίσες με τη γωνία γ. Άρα είναι και μεταξύ τους ίσες, και επομένως αυτό το κίτρινο τετράπλευρο είναι τελικά εγγράψιμο σε κύκλο. Γιατί? Γιατί μια πλευρά του, η βζ, φαίνεται από τις δύο απέναντι κορυφές όμικρον και μη με ίσες γωνίες. Γι' αυτό είναι εγγράψιμο. Δηλαδή υπάρχει ένας κύκλος που διέρχεται από τις τέσσερις κορυφές του. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το μπλε τετράπλευρο τώρα, το γ νη όμικρον ε. Φέρνω τη διαγώνιο όμικρον γ και παρατηρώ ότι αυτή η εκεί η γωνία στο όμικρον είναι επίκεντρη γωνία που βαίνει στο τόξο γ-ε, άρα είναι διπλάσια από τη β2 που είναι η εγγεγραμμένη που βαίνει στο ίδιο τόξο. Η όμικρον λοιπόν διπλάσια από τη β2, μα διπλάσια από τη β2 είναι όλη η β. Άρα η όμικρον είναι ίση με τη β. Ίση με τη β όμως είναι και αυτή η γωνία. Λόγω της παραλληλίας της ε νη με την αβ, αυτή η γωνία εδώ στο νη είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά με τη γωνία β. Άρα τελικά η όμικρον και η νη είναι μεταξύ τους ίσες, γιατί είναι ίσες με τη γωνία β. Άρα λοιπόν και το μπλε τετράπλευρο εδώ, το γάμα νη όμικρον ε, είναι εγγράψιμο, γιατί μια πλευρά του, η ε γάμα,
φαίνεται από τις δύο απέναντι κορυφές όμικρον και νη υπό ίσες γωνίες. Υπάρχει λοιπόν και εδώ ένας κύκλος που διέρχεται από τις τέσσερις κορυφές του και έτσι αποδείχθηκε αυτό που μας ζήτησε η άσκηση.